Καλησπέρα! Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, το βραδίνο μας vlog. Εμείς τα είπαμε και το πρωί ότι δεν δίνουμε σημασία σε προλήψεις, προκαταλήψεις, ημερομηνίε κλπ. Και έχουμε πολύ ωραίο θέμα. Μπορεί κάποιος να σε αγαπήσει και να σε ξεαγαπήσει? Hm. Θέκλα μου καλησπέρα, καλησπέρα. Σε θαυμάζω ιδιαίτερα για τον τρόπο που αναλύεις το κάθε θέμα. Πραγματικά το κάθε vlog σου αποτελεί πολύτιμε γνώσει για μένα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου για το εξή θέμα: Μπορεί κάποιο να σε αγαπήσει και εν τέλει να σε ξεαγαπήσει. Αυτή η ερώτηση προέκυψε από μια προσωπική μου εμπειρία. Προσωπικά θεωρώ ότι η αγάπη όταν γεννηθεί δεν πεθαίνει ποτέ. Μπορεί να λιωθεί, να μετατραπεί, αλλά δεν σβήνει ποτέ θεωρώ την αγάπη ως μια μορφή ικανότητα η οποία μαθαίνεται. Πιστεύω ότι αν δεν αγαπήθηκες ποτέ, δεν μπορεί ούτε συναγαπήσεις. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου και θα ήθελα φυσικά να ακούσω και τη δική σου. Περιμένω με ανυπομονησία το εν λόγω vlog. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, η οποία η ερώτηση είναι ε, θεωρητικής φύσεως. Ε, δεν μας έστειλε τη δική σου εμπειρία γιατί θες να ακουστεί, να αναλυθεί το θέμα γενικά και γι' αυτό σε ευχαριστούμε. Όχι ότι δεν θέλουμε να ακούμε ιστορίες, αλλά θέλουμε κάποιες φορές να κάνουμε και κάποιες, κάποια θεωρητικά blog και θα σου πω τη γνώμη μου. Είμαι σίγουρη ότι μιλάς για την ερωτική αγάπη. Δεν είμαι σίγουρη. Φαντάζομαι ότι μιλάς για όλων των ειδών της αγάπης. Πρέπει να μιλάς και για την ερωτική αγάπη και για τη φιλική αγάπη. Ε, λες, εσύ πιστεύεις ότι εάν κάποιος αγαπήσει πραγματικά δεν μπορεί να ξεαγαπήσει, ότι μπορεί να μετατραπεί αυτή η αγάπη, λες. δηλαδή μπορεί να γίνει από αγάπη κάτι άλλο, ένα συνέστημα πιο ε, λιγότερο λιγότερο έντονο ή λιγότερο δυνατό, αλλά να ξεαγαπήσεις κάποιον παντέλος δεν γίνεται. Λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, πρέπει να αναλύσουμε τι σημαίνει αγάπη. Αγάπη σημαίνει για σκοπούς του βλόκ δηλαδή, γιατί θα ήταν πάρα πολύ ε, αλαζονικό εκ μέρου μου να θεωρούσα ότι μπορώ εγώ να δώσω τον ορισμό της αγάπης. Ε, τόσοι φιλόσοφοι, κοινωνικοί επιστήμονε, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι προσπαθούν να δώσουν τον ορισμό της αγάπης και εγώ δεν έχω καταλήξει γιατί ποια είμαι εγώ που θα το δώσω. Αλλά για σκοπούς συνεννόησης σε αυτό το vlog, όταν λέμε τη λέξη αγάπη, εννοούμε να έχω μία θετική σύνδεση με έναν άνθρωπο, η οποία να είναι διαρκείας, να, είναι, να έχει βαθιές ρίζες, δηλαδή να νοιάζομαι για το καλό του άλλου ειλικρινά, πραγματικά, να έχω επιλέξει συνειδητά, να έχω αυτού του είδους τη θετική σχέση, τη θετική σύνδεση και τα θετικά συναισθήματα για εκείνον τον άνθρωπο. Ακόμη και στην αγάπη τη γονεϊκή, την αγάπη που νιώθει ο γονιός για το παιδί, υπάρχει το στοιχείο της επιλογής. Υπάρχει το ένστιχτο αυτό που σε κάνει να ε, θες να προσέξεις το μωρό σου, να το κρατήσεις σαν καλιά, να το ταΐσεις όταν πεινάει, αλλά υπάρχει και η επιλογή όσο συνδέεσαι με το παιδί σου να το αγαπήσεις πραγματικά που σημαίνει να γνιάζεσαι για το καλό του παιδιού σου το well being του, την ευεξία του, του να είναι καλά να χαίρεσαι με τις χαρές του και να λυπάσαι με τις λύπες του και να θέλεις το καλύτερο για αυτό το πρόσωπο το αγαπώμενο. Η αγάπη είτε είναι σε συγγενική σχέση, είτε είναι σε φιλική σχέση είτε είναι σε ερωτική σχέση σημαίνει αυτό το πράγμα ότι ε, έχω θετικά συναισθήματα και πραγματικό γνιάξιμο, αυθεντικό γνιάξιμο για τον άλλον τον άνθρωπο, θέλω να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, χαίρομαι όταν είναι καλά, λυπάμαι όταν δεν είμαι καλά, χαίρομαι και διορτάζω τις χαρές του και τις επιτυχίες του, λυπάμαι και πενθώ για τις λύπες του και τις αποτυχίες του. Ε, η αγάπη με αυτό τον τρόπο είναι ένα ανώτερο συνέστημα. Ε, στη σειρά των σεμιναρίων που θα κάνουμε με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που το πρώτο γνωρίζετε όλοι ότι έχει αναβληθεί λόγω της, των προφυλάξεων που παίρνει η ελληνική δημοκρατία για την εξάπλωση του, του, του παρόντος κορονοϊού που μας απασχολεί. Θα γινόταν 15 Μαρτίου του 2020, ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τις επόμενες μέρες θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε ημερομηνία. Το πρώτο είναι εισαγωγικό σεμινάριο στα συναισθήματα και σε ένα από τα επόμενα σεμινάρια έχουμε σκοπό να μιλήσουμε για το συνέστημα της αγάπης. Άρα περισσότερα θα πούμε εκεί. Όμως η αγάπη, κατά την δική μου τη γνώμη και με την οποία αυτή η γνώμη συμφωνούν και πολλοί άλλοι θεωρητικοί, εγώ δεν είμαι θεωρητικός, εγώ είμαι πρακτικός, συμφωνούν και πολλοί άλλοι, κόμμα θεωρητικοί, είναι ότι είναι ένα συνέστημα το οποίο είναι ανώτερο ανθρώπινο συνέστημα, ένα συνέστημα το οποίο προέκυψε μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από την κουλτούρα, μέσα από την ανθρώπινη εξέλιξη. Δηλαδή, Υπάρχουν πρωτόγωνα συναισθήματα, ενστικτόδη συναισθήματα, όπως είναι ε, το συνέστημα της, της, της φροντιστικότητας, αν, αν, αν μου επιτραπεί αυτή ο σωνιολογισμός, που νιώθεις για το μωρό, ένα μικρό μωρό, είτε που έχεις γεννήσει εσύ, είτε που, έχεις, που έχει γεννήσει κάποιο άλλο, αλλά το βλέπεις. Ε, λειτουργεί με στιχτώδη τρόπο αυτό το πράγμα, Ο εγκέφαλος παίρνει την εικόνα ενός μικρού παιδιού ή ενός μικρού ζώου. Ε, εκρίνεται ο κιτοκίνη από τον εγκέφαλο ο οποίο ονομάζεται είτε νευροδιαβιβαστή τη αγάπη είτε ορμόνη τη αγάπη, και με έναν στικτόδη τρόπο νιώθουμε τρυφερότητα και νιώθουμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε εκείνο το άτομο. Η αγάπη, όπω τη ρωτάει η φίλη, ε, είναι κάτι που δεν είναι ενστικτόδες είναι κάτι το οποίο όντω διδάσκεται διδασκόμεθα την αγάπη, διδασκόμαστε την αγάπη μέσα από τη διαπαιδαγώγηση μας, μέσα από τα βιώματα μας, μέσα από την οικογένεια μας, μέσα από την παιδεία, η εκπαίδευση που έχουμε τύχει, μέσα από την παρέα των συνομιλίκων, μέσα από την pop κουλτούρα, μέσα από όλα αυτά τα ρεθίσματα που προσλαμβάνει ο άνθρωπος μεγαλώνοντας. Γράφει το ερώτημά σου ε, και... Ορθώ το επισημαίνει ότι αν ένα άνθρωπο δεν έχει μάθει να αγαπιέται, δεν μπορεί να αγαπήσει. Και δεν μπορεί επίσης και να αγαπηθεί. Η αγάπη, η, 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 η υγιής αγάπη αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η πραγματική αγάπη, η αληθινή αγάπη, η αφιλοκερδής αγάπη, δηλαδή αυτή, αυτό το νιά, το γνιάξιμο για το well-being, για την ευεξία και για το καλό του άλλου ανθρώπου που τον έχουμε τον άλλο τον άνθρωπο στην καρδιά μας και μεταφορικά, Λέγεται αυτό, δεν είναι κυριολεκτικό και μεταφορικά. Ε, μεταφορικά τον έχουμε στην καρδιά μα, τον έχουμε στο μυαλό μα, τον έχουμε στη σκέψη μα. Θέλουμε να πάει καλά αυτό ο άνθρωπο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ ε, με τι χαρέ του και λυπόμαστε με τι λύπε του. Είναι ένα συνέστημα το οποίο πρέπει να το βιώσουμε εμεί ήδη όταν είμαστε μικροί. Να μα αγαπήσουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν ευθύνη να μα αγαπήσουν. Γιατί θεωρώ ότι ο γονιό είχε ευθύνη να αγαπήσει τα παιδιά του. Ο δάσκαλο είχε ευθύνη να αγαπήσει του μαθητέ του. Ο ψυχολόγο είχε ευθύνη να αγαπήσει τους του πελάτε του αν θέλουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι μέσα σε αυτή την κοινωνία και αν θέλουμε να είμαστε ψυχοψαγμένοι, οφείλουμε να αγαπούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Δεν είναι τυχαίο που μεγάλοι δάσκαλοι στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένας εκ των οποίων ο Ιησούς Χριστός είχαν μιλήσει για τη σημασία της αυτοαγάπης, ο Ιησούς Χριστός είχε πει αγάπα των πλησίων σου σε αυτόν, ή τουλάχιστον αυτά διαβάζουμε όπω είχε πει. Που σημαίνει ότι απαραίτητη προπόθεση για να αγαπήσει τον άλλο είναι να έχει πρώτα αγαπήσει τον εαυτό σου. Τι συμβαίνει στην εποχή μας. Το οποίο νομίζω συνέβαινε και πάντοτε, δεν είναι μόνο φαινόμενο τη εποχή μα, αλλά μιλάω για αυτά τα οποία βλέπουμε εμεί γύρω μα. Εδώ στο κανάλι που είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη παρέα, που καθημερινά μιλάμε για ιστορίε ανθρώπων, συζητάμε περιστατικά, ε, λύνουμε απορίε οι οποίε είναι βασισμένε πάνω σε γεγονότα, τα οποία μα διηγείται κάποιο που στέλνει ένα email. Έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ το φαινόμενο του να θεωρήσει ένα άνθρωπο αγάπη κάτι που να μην είναι αγάπη. Δηλαδή να νομίζει κάποιο ότι αγαπά έναν άλλον άνθρωπο, αλλά στην ουσία να είναι χτιτικό με εκείνον τον άνθρωπο. Να νομίζει κάποιο ότι κάποιο τον αγαπά, ενώ στην ουσία τον εκμεταλλεύεται. Να νομίζει ότι αγαπά κάποιον άλλον, ενώ στην ουσία έχει κόλλημα με εκείνον τον άλλον. Διάφορα υποδεέστερα συναισθήματα, συναισθήματα πιο πρωτόγωνα, συναισθήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση πολύ συχνά συχαίονται μέσα στο μυαλό μας με το συνέστημα της αγάπης, το οποίο είναι ανώτερο συνέστημα και το οποίο έχει να κάνει με την επιθυμία να είσαι καλύτερος άνθρωπος και όχι την ανάγκη να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Δηλαδή την αγάπη δεν είσαι, παρόλο που λέω ότι Θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι και οφείλουμε ω υπεύθυνοι άνθρωποι οι γονεί να δείχνουν αγάπη στα παιδιά μα, οι δάσκαλοι στου μαθητέ μα, οι ψυχολόγοι στου πελάτε μα, οι ψυχοεκπαιδευτέ του, ψυχοεκπαιδευόμενου μα κλπ. Δεν υπάρχει κάποιο όπως μα το, μας το. Δεν υπάρχει νόμο που να μα το επιβάλλει. Επιλέγουμε συνειδητά να το κάνουμε αυτό, αν θέλουμε να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι και αν θέλουμε το πέρασμά μα από αυτή τη ζωή να αφήνει πίσω όμορφη μυρωδιά, να αφήνει πίσω ωραία, ωραία ωραία, πώς να το πω ωραία αίσθηση αν θέλουμε να είμαστε πιο ελαφροί πιο ε, ψυχοχικά και συναισθηματικά ισορροπημένοι και να, να έχουμε ε, στην αλληλεπίδραση που έχουμε του τους άλλους ανθρώπους να βγαίνουν όμορφα πράγματα οφείλουμε να αγαπάμε και τον εαυτό μας και τους άλλους ε, εάν δεν μας αγαπήσουν στα κρίσιμα χρόνια της διαμόρφωσης της προσωπικότητας μας, το οποία δεν είναι από τη σύλληψη μέχρι τα πέντε χρόνια μόνο, όπως λεγόταν παλιά, τα κρίσιμα χρόνια διαμόρφωσης της προσωπικότητας ενός ανθρώπου γνωρίζουμε σήμερα και με βάση τα καινούρια δεδομένα της νευροπιστήμης ότι είναι από την κοιλιά της μαμάς και πάει μέχρι τα 26 χρόνια περίπου ίσως, μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των κεφάλων και των πρόστιων με το οποίο λεβών, Παλιότερα νομίζαμε ότι ο εγκέφαλο αναπτύσσεται πλήρω στα 12 χρόνια, μετά στα 22, μετά στα 24. Το ακούμε να μα λένε και για 26 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε ότι ε, δημιουργείται ε, ο τρόπο λειτουργία μα, το software μα θα έλεγα. Το software είναι το λογισμικό που έχει ένα υπολογιστή, το hardware είναι πώ είναι φτιαγμένο. Χτίζεται το hardware μέχρι τα 26 μα χρόνια, αλλά επίση διαμορφώνεται και το λογισμικό και το software. Μαθαίνουμε δηλαδή μέσα από τα βιώματα μας, μέσα από τα διδάγματα που έχουν δώσει σε μας άλλοι άνθρωποι, μαθαίνουμε και να αγαπούμε και να αγαπιόμαστε. Αν δεν μας έχουν αγαπήσει, αν δεν μας έχουν αγαπήσει ανεφόρων οι γονεί μα, αν δεν μας έχουν αγαπήσει με όρους οι δάσκαλοι μας, γιατί θεωρώ ότι η οριοθέτηση είναι πολύ σημαντικό πράγμα και από τους δασκάλους και από τους θεραπευτές και από τους γονιούς από μια ηλικία και μετά, αν δεν μα έχουν αγαπήσει ανεφόρον οι γονεί μα στα, πρώτα χρόνια τη ζωή μα και, στην, και στη συνέχεια με όρου, όχι με οριοθέτηση. Στο βιβλίο μου, χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά. υπάρχει ξεκάθαρα το, το, το Εξηγείται στο κεφάλαιο για τα όρια ξεκάθαρα το τι σημαίνει όριο τα παιδιά. Όχι βάζω όρο, αν κάνει αυτό θα σε αγαπώ. Αλλά βάζω όρια στα παιδιά για να τα βοηθήσω να είναι πιο ισορροπημένα. Εάν λοιπόν δεν έχουμε δεχθεί αγάπη, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Πώ μπορεί κάποιο άνθρωπο ο οποίο δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλο, του άλλου, δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του, πώ μπορεί να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του, χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Χρειάζεται. Ένα από τα βασικά πράγματα που κάνει η ψυχοθεραπεία, ένα από του βασικού σκοπού τη ψυχοθεραπεία, είναι να μάθει τον ψυχοθεραπευόμενο, να μάθει τον πελάτη του ψυχολόγου, να αγαπά τον εαυτό του και επίσης να αγαπά και τους άλλους ανθρώπους. Και η ψυχοθεραπευτική σχέση, η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στον ψυχολόγο και στον πελάτη του, λειτουργεί ως πρότυπο για μια υγιή σχέση που είναι ευκταίο να αποκτήσει ο άνθρωπος που κάνει ψυχοθεραπεία με τον εαυτό του. Ε, θεωρώ ως ψυχολόγος και που έχω εργαστεί για 20 χρόνια με ανθρώπους και έχω, έχω κάνει τη δουλειά της ψυχοθεραπεύτριας, Θεωρώ ότι ε, το εδώ και τώρα σε μια ψυχοθεραπευτική σχέση, το πώς διαπραγματεύεται ο ψυχοθεραπευτής ή η ψυχοθεραπεύτρια την αγαπητική σχέση με τον πελάτη τον ψυχοθεραπευόμενο, την αγαπητική μέσα στα όρια της θεραπευτικής σχέσης, εννοείται αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ θεραπευτικό και πάρα πολύ χρήσιμο. Ε, πώς μπορούμε να καταλάβουμε να αγαπούμε πραγματικά έναν άνθρωπο. Αν αγαπούμε πραγματικά έναν άνθρωπο, είτε συγγενή μα, είτε φίλο μα, είτε ε, ερωτικό μα σύντροφο, θέλουμε πάνω απ' όλα να είναι καλά. Θέλουμε πάνω απ' όλα να είναι καλά, ακόμη και αν το να είναι καλά σημαίνει να μην είναι μαζί μας. Ο γονιός που αγαπάει το παιδί του, χαίρεται όταν το παιδί του ανοίγει τα φτερά του και αρχίζει να ζει τη δική του ζωή, παρόλο που το αποχωρίζεται, παρόλο που πλέον δεν το έχει μέσα στην καθημερινότητά του, δεν το έχει μέσα στο σπίτι του, χαίρεται με τη χαρά του παιδιού του που πλέον έχει ανοίξει τα φτερά του. Ένας άνθρωπος που αγαπά πραγματικά έναν άλλον άνθρωπο, ε, ε, άδολα, ε, ανθρώπινα, ε, πνευματικά και είναι σε μια φιλία με εκείνον τον άνθρωπο, όταν ο άλλος ο άνθρωπος αποφασίσει να διακόψει τη φιλία, αυτός που τον αγαπά, δέχεται τη διακοπή της φιλίας και συνεχίζει να εύχεται το καλό του άλλου ανθρώπου ακόμη και αν αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί του. Ή αν ο ίδιος ο άνθρωπος που έχει σχέση με κάποιον άλλον αποφασίσει, αν εμεί για παράδειγμα αποφασίσουμε να διακόψουμε μια φιλία επειδή η φιλία έχει καταστεί τοξική για εμάς, την διακόπτουμε και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να ευχόμαστε το καλύτερο για το πρόσωπο με το οποίο έχουμε διακόψει τη φιλία. Ε, καταλαβαίνεις ότι αγαπάς πραγματικά όταν δεν θέλεις ούτε να ακούς ότι μπορούν να πάθουν κακό οι εχθροί σου. Ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει πραγματικά αγαπά τους πάντες, αγαπά ακόμη και τους εχθρούς του, αγαπά ακόμη και αυτούς που τον πολεμούν. Δεν θα υποκύψεις τον ψυχολογικό πόλεμο που του κάνουν, δεν θα υποκύψεις τα guilt trips, τις επικλήσεις στο συνέστημα, δεν θα υποκύψει στην όποια χειριστικότητα, θα προφυλάξει τον εαυτό του, αλλά μέσα του θα έχει καλά συναισθήματα για εκείνον τον άνθρωπο που έχει χάσει το δρόμο του ή που δεν τον έχει βρει ποτέ. Στην ζωή μας θα συναντήσουμε ανθρώπους κακιασμένους, ανθρώπους γεμάτους πικρία, ανθρώπους γεμάτους τοξικότητα, ανθρώπους που να έχουν στοιχεία που να μπορεί κάποιο να τους χαρακτηρίσει και για να αρχίσει στες, παρόλο που δεν μου αρέσει η τόσο εύκολη χρήση του όρου ναρκισιστή από οποιονδήποτε, γιατί πρέπει να γίνει διάγνωση από κλινικό ψυχολόγο με βάση συγκεκριμένα τεστ προσωπικότητα, να γίνει διάγνωση από ψυχίατρο με βάση συγκεκριμένα τεστ προσωπικότητα, ώστε να, 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 να διαγνωστεί κάποιο αν είναι ναρκισιστή ή όχι. Δεν, μπορεί, δεν μ' αρέσει που τόσο εύκολα λέμε είναι ναρκισιστέ ή έτσι αλλιώ. Λοιπόν. Ε, πραγματική αγάπη είναι να έχει, όπω ε, ε, όπως είπα προηγουμένως, θα έρθουν στη ζωή μας άνθρωποι διαταραγμένοι, οι άνθρωποι διαγνωσμένοι, οι αδιάγνωστοι. Θα χρειαστεί να διαχειριστούμε το ζήτημα. Μπορεί να φτάσουμε και στο σημείο να αποφασίσουμε να διακόψουμε σχέση με κάποιου από αυτού του ανθρώπου. Όμω του αγαπάμε πραγματικά και αγαπάμε πραγματικά όταν δεν θέλουμε το κακό του και δεν ευχόμαστε το κακό του. Είναι άλλο πράγμα να θες να δικαιωθεί, γιατί η δικαιοσύνη είναι δίκαιη για όλους. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ανθρώπων, η οποία συνήθω στι πολιτισμένε ε, 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 εκδόσει ανθρωπίνων σχέσεων, οι διαμάχε επιλύονται είτε με τη συζήτηση και την επικοινωνία, ή όταν είναι πάρα πολύ έντονε μέσω δικαστικών διαδικασιών. Ακόμη και αν έχει δικαστήρια με κάποιον άνθρωπο, να εύχεσαι το καλύτερο, το δίκαιο, δεν σημαίνει ότι εύχεσαι το κακό του άλλου, γιατί αυτό που είναι δίκαιο και είναι, είναι καλό και για σένα, είναι καλό και για τον άλλον, έστω και αν δεν του αρέσει. Άρα, φίλοι μου, ε, 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 εγώ το έχω διευρύνει το ερώτημα. Ε, μάλλον, έχω διευρύνει την απάντηση στο ερώτημα που έχει θέσει. Εσύ έχει θέσει αν κάποιο μπορεί να αγαπήσει και να ξεαγαπήσει. Εγώ το έχω, το έχω θέσει διαφορετικά. Είτε αγαπά, είτε δεν αγαπά. Είτε είσαι αγαπητικό και αγαπά τον κόσμο όλο. Και όταν σα λέω εδώ στο κανάλι, εγώ προσπαθώ να είμαι αγαπητική. Δεν μπορώ να ισχυριστώ για τον εαυτό μου ότι είμαι αγαπητική. Γιατί. Δεν είμαι ρεαλιστικό κριτή του εαυτού μου. Αντικειμενικό κριτή του εαυτού μου. Όταν όμω σα λέω πω σα αγαπώ, όλου εσά που είσαστε εδώ στο κανάλι, που διαβάζετε τα βιβλία που έρχεστε σε επαφή μαζί μου, το εννοώ. Και όταν λέω σα αγαπώ, εννοώ ότι χαίρομαι να είστε καλά, χαίρομαι με τι χαρέ σα, λυπάμαι με τι λύπε σα και θέλω το καλό σα. Και θέλω το καλό ακόμη και ανθρώπων που έχουν μπλοκάρει τα σχόλια του από το κανάλι. Γιατί. Δεν, δεν συμφωνούσα με τις κανόνες και τους ε, όρους λειτουργίας του καναλιού. Η αγάπη δεν σημαίνει αφήνω τον άλλο να με καβαλικέψει, που λέμε στην Κυπριακή, δηλαδή αφήνω τον άλλο να με κάνει ό,τι θέλει. Αγάπη σημαίνει θέλω το καλό σου και μπορώ να βάλω και όρια, μπορώ να διαχωρίσω και τη θέση μου, μπορώ να διακόψω και τη σχέση, αλλά εξακολουθώ να νιώθω αγαπητικά συναισθήματα για σένα, θέλω να σε καλά θέλω να προοδεύει, θέλω το καλύτερο για σένα, δεν θέλω το κακό σου. Δεν νομίζω ότι κάποιο μπορεί να αγαπήσει και μετά να ξεαγαπήσει, ούτε νομίζω ότι κάποιο μπορεί να αγαπήσει μόνο έναν άνθρωπο, είτε θα αγαπά τον κόσμο όλο, είτε κανέναν, κατά τη γνώμη μου. Γιατί η αγάπη η οποία λέει εγώ αγαπώ μόνο τον άνδρα μου και μόνο τα παιδιά μου και μόνο τι φίλε μου και δεν αγαπώ κανέναν άλλον, τότε μπορεί να μην σημαίνει αγαπώ τον άνδρα μου. Μπορεί να σημαίνει έχω ανάγκη τον άνδρα μου και είμαι προσκολλημένη πάνω στον άνδρα μου. Μπορεί να μην σημαίνει αγαπώ τα παιδιά μου. Μπορεί να σημαίνει είμαι προσκολλημένη πάνω στα παιδιά μου. Έχω συναισθηματική υπομειξία με τα παιδιά μου. Το αγαπώ τι φίλε μου μπορεί να σημαίνει έχω συμφέροντα από τι φίλε μου και θέλω να έχω επαφέ μαζί του για να παίρνω αυτά τα συμφέροντα. Δεν γίνεται να αγαπά μεσοβέζικα. Να αγαπά μόνο έναν άνθρωπο, δύο, πέντε, δέκα. Του αγαπά όλου, αλλά επιλέγει συνειδητά και αγαπητικά. Με ποιους θα έχεις ενεργή σύνδεση αλλά ακόμη και με τους ανθρώπους με τους οποίους διακόπτεις τη σύνδεση, αν είσαι άνθρωπος της αγάπης, θα νιώθεις αυτά τα θετικά συναισθήματα για το μέλλον τους. Δηλαδή, θέλω να είσαι καλά, θέλω το καλύτερο για την ψυχή σου. Επέλεξα να μην έχουμε επαφέ, αλλά δεν θέλω το κακό σου. Αυτά ήταν, αυτές ήταν οι απόψεις μου. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε.